Να σταθούμε όμως, Βάνα, σε αυτήν την ενημέρωση που είχαμε για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο Προέδρων. Ακριβώς. Και στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στην οποία επισημαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε τις ανησυχίες του προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αυξανόμενη συγκέντρωση στρατευμάτων τόσο στην Κριμαία, αλλά όσο και στα σύνορα, στα ανατολικά σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, και ζήτησε μάλιστα από τη Ρωσία αποκλιμάκωση άμεσα αυτή τη ένταση. Μάλιστα, ο κύριος Μπάιντεν πρότεινε να υπάρξει και μία συνάντηση τους επόμενους μήνες σε μία τρίτη χώρα, προκειμένου να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και το ουκρανικό, η ένταση στις ουκρανικές και ρωσικές σχέσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά να θυμίσουμε, Νική, από τον άνθρωπο ο οποίος αποκάλεσε τον... Ναι, είναι πολύ πρόσφατες οι δηλώσεις και πολύ γνωστή η ένταση. Να θυμίσουμε ότι στην εκπομπή του Στεφανόπουλου ο κύριος Μπάιντεν είχε απαντήσει ότι θεωρεί killer το Ρώσο πρόεδρο. Βάνω σε αυτό. Προκάλεσε έτσι λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Από τότε υπήρχε μια ψυχροπολεμική, θα λέγαμε, σχέση και ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Mm-hmm. Αλλά τώρα φαίνεται πως ο κύριος Μπάιντεν σηκώνει το τηλέφωνο και ζητάει να συνομιλήσει με τον κύριο Πούτιν, λοιπόν, για το καυτό ζήτημα, βέβαια, της Ανατολικής Ουκρανίας. Αυτό βεβαίως δείχνει και το πόσο επίγον είναι πια ο χαρακτήρας αυτής της κατάστασης.